Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, βρισκόμαστε την ώρα του Πάσχα. Βρισκόμαστε λίγο πριν την ανάσταση του Κυρίου μας, από την οποία πηγάζει η αθανασία του ανθρώπου και από την ίδια κάθε πιστό το πέρασμα από τη γη της Λουλίας στη γη της Ευαγγελίας. Από την ίδια μετάβαση από το θάνατο στη ζωή, από την θλίψη στη χαρά. Αυτό σημαίνει ότι στον άνθρωπο μετά τον θάνατο του συμβαίνει μια νέα μυστηριώδης γέννηση που τον οδηγεί στην ίδια αθανασία, σε μια καινούργια δηλαδή και διάκοπη αιώνια ζωή. Και σήμερα, Σάββατο του Ακαθίστου, συναντήκαμε εδώ στη Μεγάλη Παναγία και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Ρεθύμνης και Ευρωποντά μου, κύριο Ευγένιο, Κιδονίας και Εποπορώνου, κύριο Δαμασκηνών, Αρκαλοφορίου, Καστελίου και Φιάνου, κύριο Ανδρέα, για την πρόθυμη και καρδιακή ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας να βρίσκονται σήμερα εδώ και να ενώσουμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, την διάκριμη και ενίστατη προσευχή μας προς τον χρόνο του Θεσσαγίου Θεού και να τον παρακαλέσουμε για την ανάπτυξη της Μακαρίας Ψυχής του Αιγνίστου Μητροπολίτου μετά των δικαίων και των Αγίων και να εκτελέσουμε τον δημόσιο αυτού, καθώς συμπληρώνονται σήμερα 6 μήνες από την ημέρα της κοιμήσεώς του. Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας και Κυρονίσιο Κυρός Νεκτάριος ανήκε στους δικαίους και δια τούτου θα ζει αιώνια στην μνήμη της Εκκλησίας, δηλαδή στην μνήμη του Θεού. Και αυτό αποτελεί όχι μόνο δική μου αίσθηση, αλλά είναι κοινός στόχος, αφού ο Μακαριστός Δεσπότης μας είναι ο σύμπαρον κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο της θεοκομήτης μας επαρχίας, ιδιαίτερος δε εδώ, στο ωραιότερο παλάτι της Παναγίας που βρίσκεται όπως του άρεσε να λέει, στη Μεγάλη Παναγία, κάτω από τη σκέπη της οποίας είχε αποθέσει την πάσα ελπίδα του και για τη ζωή του και για το αγαπημένο του πίνδυνο. Αληθινά το μνημόσυνο το δικαίωμα είναι αιώνιο. Γιατί δίκαιος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι εκείνος που φυλάζει τις εντολές του Θεού. Είναι εκείνος που ζει κατά Θεόν, που εναποθέτει τη ζωή του στον Θεό με απόλυτη εμπιστοσύνη. Δίκαιος είναι εκείνος που ζει σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Είναι εκείνος που βρίσκεται ενωμένος με την ορθή ομολογία πίστεως προς την Παναγία και ζωαρχική Τριάδα. Είναι εκείνος ο οποίος έχει κάνει τον εαυτό του κατηγητήριον του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που προσπαθεί να εξαγιάζεται συνεχώς μετέχοντας τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Δίκαιος είναι όποιος επιμελείται της ψυχής του ως πράγματος αθανάτου. Όποιος καθαρίζει τον εαυτό του με δάκρυα εξομολογήσεως και μετανοίας. Όποιος βιώνει έμπρακτα την φιλαδελφία και φιλαγνία. Όποιος εν τέλει διατηρεί ελεήμονα καρδία με λατρεία προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάδελφο. Και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κυρός Νεκτάριος
αφιερωθεί παιδιόδρο και τον λάβουμε εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύως του και εξ όλης της διαγνίας του. Με αυτή τη βαθιά αγαπητική του σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία πορευόταν στη ζωή του. Αυτή ήταν ο οδηγός στους όπους και στα έργα. Μέχρι την ημέρα που αναπάθηκε εκ των πρώτων και των πολλών θλίψεων που του χάρισε η αρχιερατική του διακονία. Έτσι ζούσε μέχρι την ημέρα που μετέστη, έλθα και στου πόλους που λύπη, που στεναγός. Ο αίτημος Μητροπολίτης κ. Μεγδάριος υπήρξε μεγάλος εκκλησιαστικός άνδρας, παραδοσιακός, φιλότελος και φυλακόπουλος, φυλάκιος όπως μαρτυρεί η ζωή του και η πολύ του αγάπη προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας και τους Αγίους της Εκκλησίας, όπως μαρτυρεί η έκδοση του Κρητικού Παναγίου και η υπέρχη εικόνα της Συνάξεως πάνω των Κρητών Αγίων που προσφύγει το Μητροπολιτικό μας ναό, έργα τα οποία έγιναν προνοία του με σκοπό τη διάδοση της τιμής πάνω των Εγκρίτη και Εγκρίτης Διαμαντσάνων Αγίων. Ο μακαριστός Μητροπολίτης κ. Μεγδάριος υπήρξε πολυτάλαντος, χαρισματικός στον λόγο, με παράστημα ερευνητικό, με πολυσχηδή ποιματική αγωνία και κοινωνική προσφορά, με οφθαλμούς γεμάτους οραματισμούς για την Εκκλησία και την κοινωνία. Δεν έπαξε ούτε μία στιγμή να εργάζεται για την υποδομή του παιδίου, να ιερουργεί, να κηρύττει, να νουθετεί, να αντιδράζεται τον παλμό της εποχής και να αναβάλει τον λογισμό των ανθρώπων κάθε ηλικίας και τάξης. Αγάπησε και αγαπήθηκε ως φωνή, τίμησε και τιμήθηκε κατά εξία. Η Ιερά Μητρόπολης Πέτρας και Χερονήσου σφραγίστηκε ανεξίτητα από τη δυναμική προσωπικότητα, από την πολυσχηδή διακονία και προσφορά, για την οποία οφείλουμε εσά την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπο. Ο αείπιστος κυρός Μεγδάριος οικοδόμησε πολλούς και μεγαλοπρεπείς λαούς, ανασυγκρότησε ιερές μονές, δημιούργησε ιδρύματα και φιλανθρωπικές δομές, κυρίως όμως οικοδόμησε την κοινότητα τους ανθρώπους, τις έξυπνες εικόνες του Θεού. Ο Αγίος του Μνήμης, Μητροπολίτης κ. Μεγδάριος, μετά την κοίμησή του, αφήνησε εμάς τα αγαθά του έργου, τη χριστοποίητη τη φιλανθρωπία και επίγεια, τον αναπαυτικό και κανίκιο τρόπο επικοινωνίας με τους ανθρώπους, την ανυπόκριτη αγάπη του προς όλους. Κυρίως όμως, τους τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής του, έδωσε ως παρακαταθήκη ιερά προς όλους το γενναίο φρόνημα, την αγόρπιστη υπομονή, το αδιάπητο θάρρος, την εμπιστοσύνη του στην πρόνοια και το θέλημα του Θεού, αφού εκείνο που επαναλάμβανε διαρκώς τους τελευταίους μήνες της επικείου ζωής του, ήταν ο Θεός που μας έδωσε τα πάντα, ας κάνει και για μένα ό,τι θέλει και μηνθεί το θέλημά του, εκφράζοντας παράδειγμα την μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον ενδεήμονα Θεό,
για το χάρισμα της ασθενίας του κουέλους, η οποία πίστευε ότι τον έκανε καλύτερο άνθρωπο, ότι του έδωσε την ευκαιρία να ψηλαφίσει από άλλη σκοπιά τα πράγματα, ότι τον βοήθησε να αγαπήσει περισσότερο τον Θεό και τους ανθρώπους. Σε τέλειο, όλοι εμείς σήμερα κλείνουμε τον αφιέρα της ψυχής και του σώματος για να δεχτούμε την ευχή και τις ευλογίες Σου. Ενώνουμε την προσευχή μας με τα δάκρυα της ευχαριστίας μας υπερπάντων όλε ποιήσες την ημάς. Η μνήμη Σου αιωνία και άκουστος διέφυγε περιμόν προς τον Κύριον να μας χαρίσει καιρό αληθινής μετανοίας, να μας καθαρίσει από παντός αμαρτήματος φανερού και κρυφίου, να μας αξιώσει να δώσουμε την καλή αποδοχή ενώπιον του φοβερού βήματος και να μας καταβγάζει με το ανέσπερο φως της ενδόξου του Αναστάσεως. Κατά πάντα και δια πάντα ή το όνομα Κυρίου προεκλογημένο. Γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο. Και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε, είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.